Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Με μια βαλίτσα στο χέρι, Center TV, είμαστε στη Νέα Πέραμο. Ελάτε μαζί μου. Έχουμε να γνωρίσουμε εξαιρετικά θέματα. Να φάμε ωραία, να κοιμηθούμε ωραία, να κολυμπήσουμε σε ωραίες θάλασσες, να δούμε πολύ όμορφα μέρη της Νέας Πέραμου. Πολλά φιλάκια. Σας θέλω μαζί μου. Πέραμος Καβάλας είναι παραθαλάσσια κομμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Παγκαίου, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών. Βρίσκεται στον όρμο Ελευθερών 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Καβάλας. Οι σημερινοί κάτοικοι της Κομόπολης, Νέα Πέραμος, κατάγονται στην πλειοψηφία τους από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1920 από την περιοχή της Πέραμος, στη νότια όχθη της θάλασσας του Μαρμαρά. Ο βίαιος ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας από τις προγονικές πατρίδες το 1922 οδήγησε τους πρόσφυγες από την Πέραμο της Κιζικινής Χερσονήσου Προποντίδας στην Ελλάδα στην περιοχή της Καβάλας, εκεί όπου ιδρύθηκε η νέα πατρίδα, η Νέα Πέραμος Καβάλας. Το 1924 οι Περάμοι που είχαν εγκατασταθεί και δημιουργήσει μια εύρωστη παροικία στην Κωνσταντινούπολη μετά την καταστροφική φωτιά της Περάμου από τους Τούρκους, το 1915 και την εξορία που ακολούθησε διώχθησαν αφού έγινε πράξη η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας και Τουρκίας. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, το δεύτερο κύμα προσφύγων, φτάνοντας στην Ελλάδα, επέλεξε την παραθαλάσσια περιοχή Μεγάλο Πεύκο της επαρχίας Μεγαρίδος, όπου εκεί ίδρυσε τη Νέα Εστία, τη Νέα Πέραμο Αττικής, δηλώνοντας έτσι την καταγωγή και την πολιτιστική ταυτότητα των κατοίκων της. Τον Οκτώβριο του 1922 οι περισσότεροι περαμιώτες πρόσφυγες είχαν συγκεντρωθεί στην Καβάλα. Στεγάστηκαν προσωρινά σε σπίτια, σε δημόσια κτίρια, σε καπναποθήκες και όπου αλλού βρισκόταν χώρος. Άμεση ήταν η ανάγκη να βρεθεί ένας τόπος κατάλληλος για μόνιμη εγκατάσταση. Έτσι, την άνοιξη του 23, οι πρώτες οικογένειες περαμιατών εγκαταστάθηκαν στο συνοικισμό Νέα Μύδια, όπου είχε κτιστεί για τους πρόσφυγες από τη Μύδια της Μαύρης Θάλασσας. Αρχές του 1928 ο συνοικισμός αναγνωρίστηκε ως κοινότητα Νέας Περάμου και συγκροτήθηκε το πρώτο κοινοτικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Θεόδωρο Λιώτα. Ο κοινοτικός κύκλος ζωής της Νέας Περάμου, όπως και των άλλων χωριών που απετέλεσαν το νέο Δήμο που ονομάστηκε Ελευθερών, έκλεισε με τον περίφημο νόμο Καποδίστρια το 1998. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας και πάλι. Εδώ στην ωραία Νέα Πέραμο, κοντά στην Καβάλα. Ήρθα για να συναντήσω και να σας γνωρίσω καλύτερα από κοντά, παρότι είναι πάρα πολύ αγαπητοί, αγαπημένοι άνθρωποι όλων μας και όλου του τόπου εδώ, οι οποίοι
έχουν να δώσουν πολλά, δίνουν πολλά και πάνω απ' όλα είναι κοντά στον πολίτη. Εδώ λοιπόν στη Νέα Πέραμο έχω κοντά μου τον κύριο Πριονίδη, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Συνόδας Ελευθερών του Δήμου Παγκαίου. Μάλιστα, κύριος Πριονίδης. Ο κύριος Μεταξάς. Πρόεδρος της Περάμου, της Νέας Περάμου. Μάλιστα. Και πρόεδρος του κατασκηνώσεων. Πρόεδρος του κατασκηνώσεων. Αυτό θέλω να μου το πω. Μεγάλη σημασία. Ναι. Άφησα λίγο τελευταία, παρότι είναι εξαιρετική κυρία, αλλά το έκανα επίτηδες γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά και την αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Είναι πάρα πολύ αγαπητός άνθρωπος και είναι η πρόεδρος του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Περάμου, η κυρία, η γλυκιά μας, η Εμμανουέλα, κυρία Κούβαρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για τον τόπο σας που είναι πολύ όμορφος. Τι έχετε να μας πείτε? Είναι καλοκαίρι, ο κόσμος είναι πολύς. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Η Νέα Πέραμος είναι το διαμάντι πλέον του νομού Καβάλας, όχι μόνο του Δήμου Παγκαίου. Κάποτε λέγανε ότι είναι η ναυαρχίδα του Δήμου Παγκαίου. Πλέον τώρα εξελίσσεται το διαμάντι του νομού Καβάλας. Και αυτό οφείλεται στην ραγδαία άνοδο που έχει όσον αφορά την τουριστική επισκεψιμότητα. Φανταστείτε ότι πέρα τους Βαλκάνιους που έχουμε, Βούλγαρους, Ρουμάνους κτλ, πλέον τώρα έχουμε και πολλούς Τούρκους, καθότι και πολλούς Θεσσαλονικιούς, διότι για να πάνε σε μια παραλία στη Χαλκιδική θέλει 2-3 ώρες το λιγότερο να πάνε και άλλες τόσες να γυρίσουν, ενώ εδώ σε μια ώρα τώρα πλέον είναι στις καλύτερες παραλίες όπως είναι η Αμόρφη και κάνουν τον μπάνιο τους. Οπότε... Λοιπόν, αυτό που διαπιστώνω και το ξέρουμε όλοι είναι έχει μια απίστευτη ρημοτομία το μέρος, όπου εγώ θεωρώ ότι είναι ανεξάντλητη τα κτίσματα εδώ. Δεν τελειώνει, είναι πολύ καλό αυτό. Δεν τελειώνει και άλλα τόσα να ήταν, πάλι θα ήταν γεμάτα και θα εξυπηρετούσαν κόσμο. Είναι φοβερή η άνοδος που έχουμε εδώ στην περιοχή και στην Ηρακλήτσα και στην Νέα Πέραμο. Να μην ξεχωρίζουμε, είναι το ίδιο μαζί. Και θεωρώ ότι άποψη προσωπική ότι κάθε χρόνο με τον χρόνο θα αυξάνεται περισσότερο. Οπότε είναι υποχρέωση μας και εμείς να ανταπεξέλθουμε σε υποδομές για να μπορούμε να στηρίξουμε αυτόν τον κόσμο. Μπράβο σας και μόνο που το λέτε. Είναι ένα πραγματικά ευλογημένο μέρος. Και εκτιμώ πάρα πολύ που έχετε μαζί και την Ηρακλήτσα και δεν το χωρίζετε, δεν ξεχωρίζετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Μεταξά, πείτε μου. Εγώ είμαι πρόεδρος της Νέας Περάμου και είμαι και πρόεδρος των κατασκηνώσεων 7 χρόνια. Μιλήστε μας για την κατασκήνωση. Ναι. Η κατασκήνωση είναι ένα στολίδι της περιοχής μας και να σας πω ότι έρχονται από τον Εύρο. Τώρα για πρώτη φορά φέτος μας πήρανε τηλέφωνο για να φέρουν τα παιδιά τους από τα Ιωάννα. Όταν τα ακούσαμε, ξαφνιαστήκαμε από τα Ιωάννα. Ήρθαν σε αυτή την κρατική κατασκήνωση η οποία είναι μεν στο Υπουργείο Πρόνοιας, αλλά τη λειτουργούμε εμείς σαν Δήμος Παγκαίου. Πόσα άτομα μπορούν να είναι? Ήμασταν πριν τον κορονοϊό, ήμασταν 3 μήνες ανοιχτοί, ήμασταν και το Σεπτέμβριο. Τώρα έχουμε 2 χρόνια, είμαστε μέχρι και 30 Αυγούστου. Εμείς μεν προσπαθούμε να πάρουμε πάλι το μήνα, διότι φέτος είναι τόσες πολλές οι κατασκηνωτές που δεν θα μπορέσουμε να τους ικανοποιήσουμε όλους. Διότι έχουμε αγόρια, έχουμε κορίτσια, έχουμε παιδιά των αστυνομικών, αυτά από 6 μέχρι 16 χρονών, παιδιά των αστυνομικών από την Οριστιάδα μέχρι την Κοζάνη πάνω και έχουμε και τα καπί και τους καρκινοπαθείς. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Φτάσαμε να είμαστε και τα ΑΜΕΑ, διότι έχουμε 2 συγκροτήματα. Έχουμε και τα ΑΜΕΑ, όλης Ανατολικής εδώ Μακεδονίας και Θράκης. Φτάσαμε να φιλοξενούμε γύρω μέχρι 1975. Λέτε, ευρείας. Ναι. Φέτος που είμαστε στο Δήμηνο και πέρσι που ήμασταν Δήμηνο, γύρω στα 1540 ήμασταν. Πάρα πολλά. Και έχετε άτομα που εξυπηρετούν όλοι αυτοί? Ναι, βέβαια. Παίρνουμε υπαλλήλους για διμηνίτες. Έχουμε καλή οργάνωση, πολύ καλή οργάνωση. Και τα παιδιά τα οποία έρχονται εδώ ευχαριστούνται πολύ και ξαναέρχονται. Και οι γονείς
και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και στις εγκαταστάσεις που έχουμε. Θεωρώ ότι η κατασκήνωση είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό πράγμα στη ζωή μας, που μας μένει ανεξάντλητα στη μνήμη μας πάντοτε. Αν θα δείτε με τι χαρά έρχονται τα παιδιά και με τι χαρά φεύγουν, δηλαδή η ικανοποίησή μας είναι αυτή μας. Να βλέπουμε τα παιδιά να περνάνε καλά. Τώρα σήμερα ειδικά είχαμε την αποχώρηση 10 ημερών τα αγόρια, την Κυριακή έρχονται τα κορίτσια για άλλες 10 μέρες. Έχουμε δύο περιόδους κορίτσια. Με το καλό, με το καλό. Θέλω να πούμε λίγα λόγια με αυτή τη γλυκιά τη γυναίκα εδώ, την Εμμανουέλα, την Κούβαρη, η οποία είναι και πολύ δυναμική και τα είπαμε, γιατί εκτός από ότι είσαι πρόεδρος Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου και έχεις ασχοληθεί και με το θέατρο, θέλω να μου πείτε τα δρόμενά σας γύρω από τα πολιτιστικά. Συγγνώμη λίγο, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας και από μένα. Καλωσορίσατε σε αυτόν τον ευλογημένο, όπως είπατε, τόπο. Είμαι πρόεδρος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Περάμου, που ιδρύθηκε το 1983 και φέτος κλείνουμε τα 40 χρόνια του Συλλόγου. Με αφορμή αυτό να πούμε ότι φέτος κλείνουν 100 χρόνια και από την ίδρυση της Νέας Περάμου, της εγκατάστασης εδώ των κατοίκων της Νέας Περάμου, και θα κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Να πούμε λίγα λόγια για το Σύλλογο. Ο Σύλλογός μας στεγάζεται δίπλα στα ΚΕΠ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο που μας παραχωρεί το μέρος. Λειτουργεί πολλά χρόνια, δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να μην χάσουν την παράδοσή τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, να διασώσουν τον πολιτισμό τους. Είμαστε οικογένεια πια μετά από τόσα χρόνια, γιατί είμαι κοντά 20 χρόνια στο Σύλλογο. Έχουμε πολλά τμήματα, έχουμε τμήματα ζωγραφικής, ρομποτικής, γυμναστικής, παραδοσιακών χορών, χοροδίας, μοντέρνου και σύγχρονου χορού. Και ό,τι μπορούμε καλύτερο κάνουμε. Μας αγκαλιάζουν οι γονείς και τα παιδιά, νιώθουν ότι τα φέρνουν σε ένα σίγουρο μέρος τα παιδιά τους, και αυτό είναι το σημαντικό και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Εκδηλώσεις κάνουμε όλο το χρόνο. Οι καλύτερες μας, που τις περιμένει όλος ο κόσμος, είναι τα Περάμια, που γίνονται πάντα τον Ιούλιο. Μιλήστε μας λίγο για αυτά τα Περάμια. Ναι. Συνήθως γίνονται τον Ιούλιο, γιατί Ιούλιος ήταν και όταν κάηκε η Πέραμος, στις 17 Ιουλίου, Αγίας Μαρίνας, ανήμερα, το 2015, και γι' αυτό προς τιμήν του κάνουμε και τότε τις εκδηλώσεις μας. Φέτος αφιερώνονται στα 100 χρόνια στη Νέα Πέραμο. Είναι πενταήμερες εκδηλώσεις. Πρώτη μέρα ξεκινάνε από 20 Ιουλίου μέχρι 24. Την πρώτη μέρα. Οπότε πλησιάζουμε στις μέρες τώρα. Με το καλό, φίλες και φίλοι μου, όλοι εδώ κοντά στη Νέα Πέραμο. Τρέχουμε πολύ, πρόβες πολλές. Τα παιδιά χάνουν τα μπάνια τους και τα ευχαριστούμε γι' αυτό. Η πρώτη μέρα θα είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση από τα νήπια του Συλλόγου, που με ρεμπέτικα ακούσματα, που στη συνέχεια θα συνεχίσει μουσική ρεμπέτικη με την Έφη Λεωνίδου και τους Καραπιπερίμ. Τη δεύτερη μέρα θα παρουσιάσουμε μια μουσικοχορευτική παράσταση από όλα τα παραδοσιακά τμήματα του Συλλόγου. Θα μπερδέψουμε λίγο τη μυθολογία με την παράδοση, θα είναι εξαιρετική δουλειά. Η δασκάλα μας, η Τσαγκαρίδη Μαργαρίτα, κάνει εξαιρετική δουλειά και την έχουμε χρόνια στο Σύλλογο. Την τρίτη μέρα έχουμε την παράσταση του μοντέρνου σύγχρονου χορού των παιδιών, που μετά θα συνεχίσουμε με έντεχνη μουσική πάλι από την Έφη Λεωνίδου και τους Καραπιπερίμ. Την τέταρτη μέρα, καθαρά για τα 100 χρόνια της Νέας Περάμου, μία εκδήλωση μνήμης με αφήγηση, με τραγούδια από τη χοροδία μας, με μουσικό μας τη Σγουρίδου, τη Μαρία την αγαπημένη, και με χορούς παραδοσιακούς. Λοιπόν, καλά, αυτά θα τα πούμε σε καλύτερη μορφή. Θέλω να μου πείτε ακριβώς τις ημερομηνίες, να τις ανακοινώσουμε. 20 Ιουλίου, 21, 22, 23 και 24. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, πάντα μας αγκαλιάζει. 22, 23, 24. Όλοι εδώ, εδώ σε αυτό το ωραίο το πολιτιστικό δρόμενο. Κοντά μας η Εμμανουέλα Κούβαρη. Βέβαια, να μην παραλείψω ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται βοήθεια και κόσμος. Εθελοντές δεν υπάρχουν πολλοί. Βοήθεια έχουμε από το Δήμο. Ο αντιδήμαρχος μας βοηθάει όσο μπορεί. Βοηθάνε πάρα πολύ τα καταστήματα τη
της Περάμου, της περιοχής μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και να τονίσουμε ότι οι εκδηλώσεις μας πάντα είναι δωρεάν, οι είσοδες είναι ελεύθεροι για όλο τον κόσμο και είναι σημαντικό αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν εθελοντές. Εθελοντές. Ναι. Και καινούργια... Εμείς δίνουμε το μήνυμα αυτό ότι χρειαζόμαστε εθελοντές και καινούργιους ανθρώπους. Και για να συνεχίσουν το έργο που... Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Καλή επιτυχία κάθε χρόνο να κάνετε τέτοια ωραία δρόμενα. Λοιπόν, ελάτε λιγάκι μαζί μου να σας δούμε λίγο καλύτερα, κύριε Πριονίδη. Πείτε μου, πώς είναι εδώ πέρα το καλοκαίρι γενικότερα? Το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον παράγοντα που λέγεται ζέστα, οπότε συνεπάγεται ξεκινάμε πολύ νωρίς το πρωί, έχουμε αλλάξει το ωράριο εργασίας, αντί 7 η ώρα πιάνουμε στις 6, για να μπορέσουμε στις 12 ώρα το αργότερο να σταματήσουμε. Μέλημά μας είναι η καθαριότητα. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε. Και αυτή είναι η ποιότητα ζωής φυσικά. Ακριβώς αυτό. Καθαριότητα, κόψιμο χόρτων, καθαρισμός παραλιών και ό,τι συνεπάγεται γύρω από τη διευκόλυνση των πολιτών, δημοτών και επισκεπτών. Θεωρώ ότι έχετε, ότι το έχετε, είναι ένα φοβερό, εξαιρετικό θέρετρο πλέον. Δεν λείπει τίποτα και αυτό που είπατε, κύριε Μεταξά, έτσι, είναι πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο και βρίσκει κανείς τα πάντα. Έτσι ακριβώς, δεν έχει να φοβηθεί από άλλους τουριστικούς προορισμούς. Πλέον έχεις τα πάντα εδώ πέρα, μπορείς να βρεις τα πάντα. Αλλά και εμείς κοιτάζουμε όσο μπορούμε το δυνατόν να ενισχύσουμε την καθημερινότητα των πολιτών με παροχές που θα διευκολύνουν τη ζωή τους. Ναι, αυτό το βλέπουμε. Θέλω να μου πείτε, η ασφάλεια των πολιτών πώς είναι? Αν υπάρχουν κενά, αν πρέπει να φτιάξετε και άλλα, υπάρχει ησυχία και νόμος, τηρείται ο νόμος βασικά με τους ξένους που έχετε ή με τους Έλληνες? Πώς είμαστε? Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Τώρα πέσατε στους ειδικούς όσον αφορά το θέμα ασφάλειας. Η δουλειά μας είναι αυτή. 28 χρόνια διαθέτω εταιρεία Security. Το θέμα μας είναι ότι εδώ ο τουριστικός προορισμός θέλει αστυνόμευση. Ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο που συζητιέται τα τελευταία 4-5 χρόνια με αφορμή ότι θέλουν να πάρουν τον σταθμό της Νέας Περάμου από εδώ και να τον πάνε στη Δημοτική Ενότητα του Ορφανού. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και πιέζουμε να παραμείνει αφενός και όχι απλά να παραμείνει, αλλά να ενισχυθεί με προσωπικό και να γίνει τμήμα. Άρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν ελλείψεις, και εσείς φροντίζετε να... Προσπαθούμε, δεν αποφασίζουμε εμείς, η κεντρική εξουσία αποφασίζει, αλλά τουλάχιστον σηκώνουμε ανάστημα και λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Εδώ όταν λέμε πλέον για τουρισμό, ο τουρισμός είναι συνεπάγεται με τη λέξη ασφάλεια. Δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς αστυνόμευση. Πάμε σε ξένα κράτη και βλέπουμε μήνες στρατό, έξω στην αστυνομία. Εγώ δεν είπα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει αισθητή η παρουσία της αστυνομίας από περιπολικά, από μηχανές, από ανθρώπινο δυναμικό. Κάτι που αυτή τη στιγμή υστερούμε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά όλοι σας και φροντίζετε εδώ πολύ ιδιαίτερα για τον τόπο σας. Τα υπάρχοντα παιδιά στο σταθμό της Περάμου υπερβαίνουν τα μέγιστα. Και κάνουμε και εμείς καλή δουλειά όσον αφορά το θέμα να τους βοηθάμε όσο μπορούμε σε ό,τι χρειάζεται για να τους διευκολύνουμε την παροχή υπηρεσιών τους. Για μας η αστυνομία είναι εργαλείο με την καλή έννοια όσον αφορά την τουριστική περίοδο. Συνεπάγεται και το χειμώνα φυσικά που έχουμε και εκλοπές και τα λοιπά, χρειάζεται αστυνόμευση. Οπότε τώρα είμαστε... Υπάρχουν τέτοια γεγονότα, κύριε Πριονίδη? Βέβαια. Υπάρχουν. Κοιτάξτε, η ανέχεια και όλη αυτή η ιστορία της περίοδου κρίσης κτλ. Φέρνει κάποιους σε σημείο να μην μπορούν να τα ανταπεξέλθουν, οπότε διαλέγουν το δύσκολο αυτό το δρόμο. Θα ήταν περιστατικά, υπάρχουν πολλά, θα μπορώ να πω. Άλλα συλλαμβάνονται, άλλοι συλλαμβάνονται πάνω στο φόρο ή μετά από 2-3 μέρες, αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όσον αφορά την εξιχνίαση των κλοπών. Αλλά ό,τι έχουμε περιστατικά το χειμώνα έχουμε. Παντού υπάρχουν λοιπόν. Και εσείς έχετε μεγάλο έργο μπροστά σας γενικότερα. Πρέπει να προσέχετε σε όλα. Πρέπει να προσέχουμε σε όλα. Κάθε κίνησή μας πρέπει να είναι προσεκτική. Εγώ διατηρώ αυτό το μότο που λέγεται σεμνά και ταπεινά, γιατί ο κόσμος δεν θέλει έπαρση. Θέλει σεμνότητα και το βασικότερο θέλει να σε αισθάνεται δίπλα του πλέον. Γιατί τα προβλήματα της επιβίωσης και της καθημερινότητας είναι τόσα πολλά που θέλει τους ανθρώπους που ψηφίζει και εκλέγει να τους έχει κοντά του.
στην καθημερινή μας. Και έτσι όπως είσαστε προσινείς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εξαιρετικό αυτό, γιατί έτσι τους δίνετε αγάπη και νιώθουν και βολικά. Από πλευράς μου το έχω τονίσει ότι ό,τι περνάει από το χέρι μου να το κάνω, θα το κάνω. Ό,τι είναι για καλό της περιοχής μου, για καλό των συνδυνηματών μου, θα το κάνω. Δεν με σταματάει κάτι, ούτε έχω να φοβηθώ κάτι. Είναι για καλό. Οπότε ό,τι είναι για καλό, από πλευράς μου θα γίνει. Φίλες και φίλοι μου, ο κύριος Πριονίδης, η κυρία Κούβαρη, ο κύριος Μεταξάς, εδώ με την εκπληκτική δουλειά στην κατασκήνωση, ο πρόεδρος, που έρχονται από όλα τα μέρη, όπως είπατε, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και παντός, δηλαδή και νέοι και μεγάλοι και αμαία. Για των αστυνομικών και από την Κεντρική Μακεδονία και από τη Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν μπορεί να μου επιτρέψετε να πω ότι οι κατασκηνώσεις δικές μας εδώ πλέον είναι κόσμημα πανελληνίως. Και τόσο ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Αναστασιάδης, και με παρόδοση του Προέδρου του κυρίου Μεταξά, έχουν γίνει πρόσφατες ανακοινήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις. Και θεωρητικά και στο Υπουργείο κάτω μας έχουν αναγνωρίσει την προσπάθεια που γίνεται και από τις υπηρεσίες και από τον Δήμαρχό μας και από τον κύριο Μεταξά, και μας κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα των κατασκηνώσεων πανελληνίως. Θερμά συγχαρητήρια. Κυρία Κούβαρη, καλή επιτυχία στα πολιτιστικά σας δρόμενα. Εύχομαι να βρεθούν εθελοντές, να είναι εδώ κοντά στην πρόεδρό μας, που είναι μια αξιόλογη κυρία, με πολλές δουλειές, με ευρύ επαγγελματικό αγρότησα, ναι, και σας συγχαίρω. Σας συγχαίρω πάρα πολύ. Ο κύριος Πριονίδης, ο αντιδήμαρχος εδώ, γενικότερα του ΝΕΣΤΟΥ, της Δημοτικής Συνόδευσης Ελευθερών, του Δήμου Παγκαίου, ναι. Και ο κύριος Μεταξάς, ο πρόεδρός μας. Είμαστε εδώ στο ΕΔΕΜ, μπροστά στη θάλασσα, και καθίσαμε τώρα το απόγευμα να γνωρίσουμε τους πολιτιστικούς φορείς εδώ, και είναι πολύ ωραίοι, ζεστοί όλοι τους, με αρχοντιά, νοικοκυροσύνη, και πάνω απ' όλα αγαπάνε τον πολίτη. Και εγώ σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Πολλά πολλά φιλιά. Πολύ κοντά στην Καβάλα, ένα εκπληκτικό θέατρο, και κάνω τη στάση μου να πάρω τον καφέ μου, το νερό μου, θα πιω, θα φάω, που στο Μίρα Μάρε, το ξενοδοχείο το εκπληκτικό. Έχουμε θάλασσα, ωραίες ξαπλώστρες, ωραίο φαγητό, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Και πάνω απ' όλα θα γνωρίσουμε την κυρία υπεύθυνη και ιδιοκτήτρια του Μίρα Μάρε, την κυρία Ευγενία Χατζηνικολή. Γεια σας, κυρία Ευγενία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Επίσης, χαίρομαι πάλι να είμαι μαζί σας. Βασικά, εκ των προτέρων, σας εύχομαι καλές δουλειές και θέλω ειλικρινά να σας συγχαρώ, γιατί στις δύσκολες εποχές συμβάλλετε σε ένα πολύ ωραίο έργο του επιχειρήν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και εμείς, ξέρετε, δίνουμε μεγάλη έμφαση στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν, επιχειρούν και παρουσιάζουν τόσο ωραίο έργο. Είναι πολύ αναγκαίο. Λοιπόν, έχουμε ακούσει εκπληκτικά λόγια και είναι όλοι ευχαριστημένοι οι πελάτες. Κάναμε την έρευνα αγοράς και είναι εξαιρετικό εδώ το καλοκαίρι που περνάνε. Πόσο καιρό εσείς ασχολείστε εδώ με το ξενοδοχείο? Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το αναλάβαμε από τη μητέρα μας, το είχε μέσα στο εξωτερικό, σπουδάσαμε.
Είχαμε και εκεί μαγαζιά. Και μετά ήρθαμε εδώ οικογενειακώς, δηλαδή με τα αδέλφια μου μαζί, και αναλάβαμε την επιχείρηση μετά εμείς, την αναβαθμίσαμε, ανακαινήσαμε και συνέχεια ανακαινίζουμε, συνέχεια επενδύουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό πρέπει να και τονίσουμε. Και χωρίς καμία βοήθεια, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις δεν βοηθούνται δυστυχώς από το κράτος, για να μπορούμε δηλαδή να αναβαθμιστούμε πιο πολύ. Δυστυχώς δεν βοηθούνται πολύ οι μικρές επιχειρήσεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και πρέπει να ακούγεται, γιατί όντως οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βοηθούνται από το κράτος. Εννοείται, ναι, γιατί προσφέρουμε δουλειές, χώρους εργασίας. Φυσικά. Πόσα άτομα απασχολείται εδώ στην επιχείρηση? Το λιγότερο 15 άτομα το καλοκαίρι, 15-18 άτομα, αναλόγως τώρα τη δουλειά που έχουμε. Οικογένειες είναι αυτές, φυσικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε όμως πολύ ωραία θάλασσα, ας αφήσουμε αυτά, ναι, τα οποία όντως το είπαμε και είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Πρέπει όλοι να το καταλαβαίνουμε αυτό, να το καταλαβαίνει η πολιτεία και να συμπράττει. Η θάλασσα είναι εκπληκτική μπροστά. Έχετε ξαπλώστες, ωραίες ομπρέλες. Ξεκινάτε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, έτσι? Και βραδινό, ναι. Φαγητό υπέροχο. Ναι, ψαράκι, κρατικά, μεζαδάκια, τα πάντα. Και πίτσες. Έχετε κόσμο ξένο και έχετε και από την Καβάλα, έχετε και από τα μέρη εδώ της Βορείου Ελλάδος. Ναι, έχουμε και τοπικό κόσμο, έχουμε και τουρίστες που μένουν στο ξενοδοχείο και απ' έξω, από άλλα ξενοδοχεία, που έρχονται για φαγητό, για την καλή μας κουζίνα. Ω, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Γι' αυτό εμείς θα φάμε σήμερα εδώ κοντά σας. Είναι πάρα πολύ όμορφα, φίλες και φίλοι μου. Οι κλίνες στα δωμάτια πόσα είναι? Έχουμε πολλά δωμάτια, είμαστε μικρή επιχείρηση. Mm-hmm. Σύνολο 10 δωμάτια έχουμε, τα οποία είναι δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα, mm-hmm, με θέα θάλασσα, με θέα την πόλη. Και ανάλογες γενικές τιμές. Καλά, είναι εκπληκτικά βέβαια εδώ, με θέα ειδικά τη θάλασσα. Παρότι δεν είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, είναι πολύ μεγάλος και ωραίος ο περιβάλλοντας χώρος σας. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ο χώρος μας δεν είναι μόνο για τους πελάτες του ξενοδοχείου. Απευθύνεται και σε κόσμο απ' έξω. Ακριβώς, αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ στο Miramare, φίλες και φίλοι μου, πολλά πολλά φιλιά με την κυρία Τζένι Χατζηνικολή. Φελαχίδης στη Νέα Πέραμο. Σταμάτησα και πήρα ωραίες τυρόπιτες. Θα πάρω ωραία γλυκά. Θα φάω ωραία σάντουιτς. Εδώ, στο Φελαχίδη, στη Νέα Πέραμο. Ήρθαμε στο Beach Bar El Mar, Νέα Πέραμος. Κάναμε μια ωραία στάση να κολυμπήσουμε στη θάλασσα. Είμαστε σε ένα εξαιρετικό beach bar και θα μιλήσουμε εδώ με την υπεύθυνη, Παύλα Δημόσιες Σχέσεις, τη γλυκιά μας Δωροθέα. Γεια σου, Δωροθέα. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ χαίρομαι. Είστε πολύ ωραία εδώ, λοιπόν. Ναι, είμαστε πολύ ωραία. Είναι καινούριο το beach bar. Έχει ένα δεκαήμερο περίπου που ανοίξαμε. Έρχεται κόσμος, είναι ωραία καθημερινά. Είστε σε πάρα πολύ ωραίο μέρος, προσβάσιμο, εύκολο και ναι, έχουμε μπροστά μας τη θάλασσα. Ναι, είναι πολύ ωραίο και έχουμε ακούσει ότι έχει και πολύ ωραία θάλασσα μπροστά. Ωραία. Όποιος έρχεται κάνει κοπλιμέντα για τη θάλασσα.
Οπότε... Το έχουμε ακούσει αυτό, γι' αυτό και ήρθαμε να κολυμπήσουμε και κάναμε μια στάση εδώ και να σε γνωρίσουμε από κοντά. Και θέλω να μου πεις λοιπόν τις ώρες λειτουργίας εδώ του Beach Bar. Βασικά να αρχίσουμε από τη θάλασσα. Ναι. Τι ώρα ξεκινάνε? Ξεκινάει ο κόσμος να έρχεται από τις 8 η ώρα το πρωί, εδώ είμαστε εμείς από τις 8, μέχρι τις 9 το βράδυ. Είναι εύκολο να βρει κανείς ομπρέλα, ξαπλώστρες? Γενικότερα τις καθημερινές είναι εύκολο. Τα Σαββατοκύριακα κατά τις 11-12 ξεκινάει να γεμίζει, οπότε ναι, βέβαια εμείς κλείνουμε κάποιες ξαπλώστρες για όποιον θέλει να έρθει και είναι σίγουρος ότι θέλει. Μπορούμε, έτσι μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο και να το έχουμε κλείσει και να έχουμε ναι, ναι. Να είμαστε ή μπορούν έτοιμοι να πάρουν να μας ρωτήσουν για να ξέρουν αν έχει διαθεσιμότητα, μην έρχονται ο κόσμος ναι. Τζάμπα. Είδα ότι υπάρχει πάρα πολύ ωραίο σέρβις, πηγαίνουν όλα κοντά. Εκεί βγαίνουμε από τη θάλασσα και τα έχουμε όλα. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ωραία φροντίδα εδώ από τους υπευθύνους. Τι σερβίρετε λοιπόν, πείτε μου ακριβώς. Έχουμε από καφέδες μέχρι μπίες, κοκτέιλ. Έχουμε και πολλή ποικιλία φαγητό, σαλάτες και οτιδήποτε μπορείς να φας, ας πούμε, και σε μια ταβέρνα, θα έλεγα. Έχουμε και σουβλάκι, ας πούμε. Ναι, έχετε και πολύ πίσες. Μεγάλη ποικιλία, λοιπόν. Ναι. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Το βράδυ τι ώρα τελειώνει όλο αυτό? Το βράδυ εμείς κλείνουμε γύρω στις 9. Mm-hmm. Μπορεί να κάτσει κόσμος και εδώ πέρα στη σάλα για φαγητό και κοκτέιλ. Mm-hmm. Κυρίως το Σαββατοκύριακα συμβαίνει αυτό. Και αν χρειαστεί, φυσικά καθόμαστε και παραπάνω, αλλά 9 η ώρα κανονικά είναι που κλείνουμε. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ χάρηκα που σε γνώρισα, που τα είπαμε. Λοιπόν, εδώ στο Ελμάρ, στο Beach Bar, στη Νέα Πέραμο, βρίσκεις τα πάντα. Κολυμπάς, τρως, γεύεσαι γενικά, πίνεις ωραία δροσιστικά ροφήματα, κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο, γιατί έχει πολύ ωραία θάλασσα. Εδώ, με την όμορφη Δωροθέα. Ελμάρ, που θα πει στα ισπανικά... Θάλασσα. Η θάλασσα. Φιλάκια πολλά, με μια βαλίτσα στο χέρι. Κλαρίς στη Νέα Πέραμο. Μία ακόμα στάση με ωραίες λιχουδιές. Με πάρα πολλά νόστιμα πράγματα. Θα ψωνίσω πολλά. Ελάτε μαζί μου, ελάτε να φάμε μαζί. Σκλαρίς στη Νέα Πέραμο. Με τη βαλίτσα στο χέρι. Πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη, αλλά σταματήσαμε στον ονειρό κήπο, εδώ στη Νέα Πέραμο. Σε ένα εκπληκτικό εδώ ανθοπωλείο, για να πάρουμε ωραία λουλούδια. Αργότερα θα κάνω μια επίσκεψη. Και έχει πάρα πολύ ωραία λουλούδια, για κάθε εποχή, αλήθεια σας λέω. Νέα Πέραμος. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον Χρήστο το Χάιτα, ο οποίος είναι ο κύριος, ο ιδιοκτήτης που έχει αυτόν τον θεσπέσιο κήπο με τα ωραία λουλούδια. Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας. Καλώς σας βρίσκουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε τόσο ωραίες ομορφιές εδώ πέρα. Είμαστε... Λουλούδι και άσχημα δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Είμαστε σε έναν παράδεισο. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά πράγματα και συζητούσα νωρίτερα.
ότι τώρα το καλοκαίρι τι είναι εύκολο για να πηγαίνουμε σε μια επίσκεψη, να κάνουμε ένα ωραίο δώρο, λίγο να διατηρείται. Ας αρχίσουμε λίγο από τα πρακτικά θέματα. Στόχος μας από το 2010 που ανοίξαμε το κατάστημά μας ήταν να βάλουμε το λουλούδι παντού. Δηλαδή να το βάλουμε στα σπίτια μας, να το βάλουμε στα μπαλκόνια μας, στο κήπο μας, σε μια γωνιά του σπιτιού μας. Αναλόγως στην εποχή υπάρχουν φυτά που είναι πιο ευαίσθητα στη ζέστη, λιγότερο ευαίσθητα στη ζέστη, πιο ευαίσθητα στο κρύο και λιγότερο. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και να προτείνουμε δώρα και λύσεις για τον καθένα. Πάντως έχει για κάθε εποχή. Φυσικά, ναι. Το λουλούδι, απλώς έχουμε ανάγκη να μας λέτε, γιατί ξέρετε πολλοί δεν μας λένε πώς μπορούμε να το διατηρήσουμε. Η διαφορά μας από τα υπόλοιπα καταστήματα της περιοχής, γενικότερα από τότε που ανοίξαμε, είναι αυτή. Η υποστήριξη που παρέχουμε στον πελάτη. Είμαστε εδώ για να του πούμε τι χρειάζεται η γλάστρα που πήρε από εμάς, τι απαιτήσει έχει σε νερό, σε φως, σε λίπασμα, γενικά τα πάντα. Πάρα πολύ όμορφα λουλούδια, πάρα πολύ ωραίες γλάστρες. Λοιπόν, πες μου, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε μια βιγόνια. Ωραία, δίπλα. Κάλες, αλστρομέριες, βίγκες, μαυρομάτες. Μαυρομάτες, διατηρούνται. Πάρα πολύ ωραίο φυτό. Το ξέρω. Διατηρείται αυτό. Πολύ το καλοκαίρι. Ναι. Επίσης, όλα τα ντουγκουνουπικά, να ξέρετε, έχουν βάση τη μαυρομάτα. Αλήθεια. Βεβαίως. Oh, άρα μπορείτε να τη βάλετε στο μπαλκόνι σας. Τι άλλο μας προτείνετε, κύριε Χάιτα, για τα κουνούπια, έτσι για τον μπαλκόνι, είναι, για την αποθήκη. Είναι ο βασιλικός που είναι αποθητικά, όλα είναι βιολογική αντιμετώπιση, έτσι. Η μαυρομάτα. Έχει και άλλα φυτά αρωματικά, τα οποία όπως είναι το θυμάρι, το δεντρολίβανο. Τα αντικουνουπικά όντως κάνουν δουλειά, δηλαδή. Είναι βιολογική αντιμετώπιση, δεν είναι όπως τα χημικά φυσικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν. Πάρα πολύ. Έχουμε πολύ ωραίους βασιλικούς. Αχ, φίλες και φίλοι μου, σας το προτείνω εδώ στη Νέα Πέραμο. Είμαι σε έναν παράδεισο. Μπορούμε να πάρουμε ωραία φυτά, να στείλουμε ωραία φυτά και να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη. Δεν υπάρχει ωραιότερο δώρο από το να πάμε μια αγκαλιά ανθοδέσμη, ε. Έτσι, έχετε δίκιο. Εδώ οι κύριοι παίρνουν ανθοδέσμες. Φυσικά, ναι. Δόξα τω Θεώ, μας έχει αγκαλιάσει πολύ η περιοχή από το 2010 που σας είπα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Αυτά. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, εδώ μέσα στο φυτώριο τον ονειρόκηπο. Εδώ μαζί με τον κύριο Χάιτα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς χαρήκαμε. Εύχομαι καλές δουλειές, γιατί είναι ένα κατάστημα πάρα πολύ ωραίο, παραδεισένιο, που λειτουργεί πάρα πολλές ώρες. Μπορούμε να παραγγείλουμε ό,τι θέλουμε. Βρισκόμαστε τώρα, κάναμε μία ωραία στάση, γιατί εμείς φροντίζουμε το επιχειρήν πάνω απ' όλα. Έκανα λοιπόν μία στάση και θέλω να δείτε ένα εξαιρετικό project εδώ, το οποίο έχει να κάνει με real estate. Ήρθα να μιλήσω με την κυρία Χριστίνα Αντώνοβα, την επιχειρηματία. Η ίδια έχει ιδρύσει αυτήν εδώ την εταιρεία, πολύ αξιόλογη εταιρεία, όπου εδώ μπορούμε να βρούμε, να αγοράσουμε, να νοικιάσουμε και να μας πει πολλά πολλά πράγματα γύρω από, γενικότερα από την ανοικοδόμηση, το τι μπορούμε να πάρουμε. Γιατί τα ταξίδια μας πρέπει να είναι επικοδομητικά και πολύ χρήσιμα για όλους μας. Η κυρία λοιπόν Χριστίνα Αντώνοβα έχει εδώ στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα κοντά, το Real Estate VIP. Κυρία Χριστίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας Γεια βλέπω. Γεια σας, καλώς ήρθατε στη χώρα μας. Καλώς σας βρίσκουμε και σας μιλώ, φίλες και φίλοι μου, ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό χώρο, εκτός το ότι είναι πανέμορφη κυρία όπως βλέπετε, είναι και ένας χώρος απολύτου αισθητικής που μπήκαμε μέσα, λάμπει η κυρία Αντώνοβα, αλλά λάμπει και ο χώρος που σπάνια βλέπεις έτσι, χώρους που ίσως αγοράζεις κάποια πράγματα, δηλαδή
αγοράζει κανείς διαμερίσματα. Δουλειές πάνε πολύ καλά, γιατί είναι έξυπνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε λοιπόν εδώ, εσείς ξεκινήσατε από το 2008, έτσι. Τότε ιδρύθηκε η εταιρεία, ναι. Και ήσασταν μεσήτρια πρώτα και επεκταθήκατε και κάνατε την δική σας εταιρεία. Ναι, το γραφείο μου ήταν στην Επίρου 1, στην Καβάλα πίσω από το διοικητήριο. Ναι. Και εδώ και 5 χρόνια είμαι σε αυτό το χώρο εδώ, στη Νέα Πέρα μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πώς είναι η ζήτηση, να μιλήσουμε λίγο επιχειρηματικά τώρα, γιατί είστε οι μόνοι κατάλληλοι. Και βέβαια θέλω να σας συγχαρώ, γιατί μάθαμε ότι αγαπάτε πάρα πολύ τον κόσμο, είσαστε πολύ κοντά με τους ανθρώπους εδώ που έρχονται να αγοράσουν και να συναλλαχθούν μαζί σας. Πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση εδώ, στα μέρη τα δικά μας αυτά. Κοιτάξτε, εμείς εδώ είμαστε Βόρεια Ελλάδα, όμως έχουμε τις καρύτερες παραλίες. Ο κόσμος βλέπει, αγάπησε εδώ τις παραλίες μας, αγάπησε την φιλοξενία που παρέχουν εδώ οι ντόπιοι για τους τουρίστες και κάθε μέρα, κάθε χρόνο έχουμε πιο μεγάλη ζήτηση και για αγορά και για νοικιάσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πολύ έντονη ανοικοδόμηση στα μέρη, Αυτό είναι από τη ζήτηση. Είναι θέμα πολεοδομικό, είναι θέμα ρημοτομίας, γιατί ο δρόμος είναι άπλετος και η ρημοτομία του είναι τέτοια που υπάρχει παντού ανοικοδόμηση. Αυτό είναι εξαιρετικό για σας, έτσι. Ναι, για μας είναι πολύ καλά, επειδή μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο της κάθε μια ζήτηση που έχουν. Περισσότερο τα νέα ζευγάρια θέλουν να μπουν σε ένα καινούριο σπίτι και γι' αυτό πουλούνται πολλά σπίτια από τα σχέδια. Δηλαδή κάθε ένα ζευγάρι μπορεί να κτίσει το σπίτι το όνειρό τους. Ναι. Δηλαδή μπορούν να διαλέξουν πλακάκια, κουζίνες και να το παραδώσουμε έτσι όπως ονειρεύονται. Έχετε πελάτες ξένους και Έλληνες. Και οι ξένοι τους αρέσει εδώ, είναι πολύ κοντά στη Βουλγαρία. Έχουμε πολύ καλές παραλίες, ναι, ωραίο φαγητό, καλή όμως μουσική. Ναι. Σε όλους τους Βούλγαρους τους αρέσει η Ελλάδα. Περισσότερο, η ζεστασιά του κόσμου. Περισσότερο έρχονται Βούλγαροι. Έχουμε φέτος και πολλούς Ρωμάνους, ναι. Τούρκους και Γερμανούς. Λοιπόν, έτσι, εμείς πρέπει να στηρίζουμε το επιχειρήν. Βλέπετε, τα ταξίδια μας έχουν και πολύ έχουν επικοδομητικό χαρακτήρα. Και εδώ κοντά στην κυρία Χριστίνα, η οποία είναι η απόλυτη εδώ ιδιοκτήτρια. Και εκτός ότι πουλάτε, μπορεί κανείς να νοικιάσει, νοικιάζει με μέρες, με σεζόν, βρίσκει κάποια έτσι καταλήμματα τα οποία νοικιάζει κιόλας από εσάς, πέραν των αγορών που κάνουνε. Το γραφείο μας ασχολείται μόνο με μακροχρόνιες μίσθωσες. Αχα, μακροχρόνια μίσθωση. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα πάντα, στη Νέα Πέραμο. VIP, εδώ μαζί με την κυρία Χριστίνα Αντώνοβα. Εδώ θα βρούμε τα πάντα. Θα αγοράσουμε, θα νοικιάσουμε, θα πουλήσουμε. Και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, που είναι εξαιρετικό το μέρος, κοντά στην κυρία Χριστίνα Αντώνοβα. Σας το προτείνω. Πολλά πολλά φιλιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι από καρδιάς να έχετε καλές δουλειές και να είσαστε έτσι πάντα αγαπητοί με τον κόσμο, γιατί εδώ σας αγαπάνε όλοι και έρχονται όλοι εδώ σε εσάς. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και για τον τουρισμό. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο εδώ. Και για τον τουρισμό και για την ανάπτυξη την περιοχή για όλους. Καλές δουλειές. Καλή σεζόν σε όλους. Επίσης, πολλά πολλά φιλιά. Ελάτε μαζί μου, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Thank you.
είμαι στην ΕΔΕΜ. Ήρθα να γνωρίσω τον επιχειρηματία της ΕΔΕΜ, ένα κατάστημα πολλών χρόνων, πολυχώρο βασικά, τον Αδάμ τον Σιδηρόπουλο. Ο κύριος Σιδηρόπουλος λοιπόν είναι κοντά μου να μας μιλήσει για αυτό το υπέροχο κατάστημα, ένας άπλετος διαμορφωμένα χώρος που προσφέρει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχουμε τη θάλασσα μπροστά μας, έχουμε ωραίες αμπρέλες, μπορούμε να κολυμπήσουμε και να φάμε πάρα πολύ ωραία. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος σας. Είναι μεγάλος, είναι σε ένα απίστευτο μέρος και ξεκινάτε από το πρωί, έτσι. Από το πρωί ξεκινάει η δουλειά μέχρι το βράδυ, μέχρι το κλείσιμο του, μέχρι που θα σταματήσει ο κόσμος να έρχεται. Είμαστε λοιπόν στην απόλυτα τουριστική περίοδο, είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου έχετε πάρα πολύ κόσμο τώρα. Ναι, η χρονιά εξελίσσεται καλά, έχει πάρα πολύ κόσμο, τα δωμάτια όλα είναι γεμάτα, όπως βλέπετε κι εσείς, από νωρίς το απόγευμα ο κόσμος κυκλοφορεί, όσο βραδιάζει αυξάνεται και αν και ο καιρός δεν μας τα πήγε καλά στις αρχές του καλοκαιριού, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα... Ωστόσο, απότομα έκανε ένα απότομο ζεστό καλοκαίρι που αυτό ευνοεί βέβαια τον κόσμο, γιατί απελευθερώνεται και θέλει να βγει έξω. Θέλω να μου πείτε, έχετε πάρα πολύ ωραίες νοστιμιές, έχετε πολλά είδη, είναι μεγάλη η γκάμα σας. Αρχίζουμε λοιπόν από πρωινό, πείτε μου. Από το πρωί υπάρχει η δυνατότητα από πρωινό να κάνουμε από αυγά, από μελέτες, τοστ, γκλαμπ. Από τις 7 η ώρα το μαγαζί είναι ανοιχτό, εξυπηρετεί ένα πολύ κόσμο και μπορεί ο καθένας να βρει τα πάντα στο χώρο. Έχουμε κάθε είδους πίτσα, ό,τι θέλουμε. Τι άλλα λοιπόν? Η πίτσα είναι χειροποίητη, την κάνουμε εμείς, δική μας, όπως και πολλά πράγματα κάνουμε εμείς. Το μπέργκερ, το υπέροχο, που και ο κιμάς είναι δικός μας, είναι φρέσκος. Τα ψωμάκια από τα μπέργκερ τα κάνουμε εμείς. Από γκλαπ, κοτομπουκές. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία που μπορεί ο καθένας να εξυπηρετηθεί. Πολύ ωραίες βάφλες. Βάφλες, κρέπες. Το παγωτό είναι υπέροχο. Και είναι πολύ ωραία η θάλασσα επίσης. Η θάλασσα, ναι. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει τον μπάνιο του. Τα νερά είναι κατά γάλανα. Και... Γενικά είσαστε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε ωραία. Εδώ λοιπόν με τον κύριο Σιδηρόπουλο στην ΕΔΕΜ, στο κέντρο της Νέας Περάμου. Σας το προτείνω ειλικρινά γιατί σας αγαπώ πολύ. Ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας. Στηρίζουμε τους επιχειρηματίες, αγαπάμε τους ανθρώπους του επιχειρήν βασικά, γιατί δίνουν τη ζωή τους, δίνουν την ψυχή τους για να μας δώσουν τα καλύτερα. Κύριε Σιδηρόπουλε, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχετε καλές δουλειές, καλή δύναμη και ευλογία σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά και σε εσάς. Καλές επιτυχίες στη δουλειά σας. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Και φίλοι μου στην υγειά σας και άλλη στάση εδώ στη Νέα Πέραμο, σε ένα εξαιρετικό μαγαζί ενός επιχειρηματία εκπληκτικού, στο Βασίλη τον Μπαζαριώτη είμαστε εδώ στη Νέα Πέραμο. Κοιτάξτε τι ωραία πιάτα, θα φάω μια φανταστική ομελέτα, έχω επιλέξει απόψε από το κατάστημά του. Πρωτίστως όμως θα σας τον γνωρίσω, γιατί έχει σημασία. Γεια σου Βασίλη. Γεια σας. Στην υγειά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρίσκουμε σε αυτόν τον ωραίο χώρο, ο οποίος είναι φτιαγμένος με μεράκι. Φτιαγμένος με μεράκι, όλα είναι χειροποίητα μέσα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Το κατάστημα εδώ που σας προτείνω να έρθετε να φάτε, βέβαια έχει κρέας και πάρα πολλές άλλες λιμουγιές. Θέλω να σας πω εκτός από ψάρι, να το τονίσουμε αυτό,
αλλά έχει όλα τα κρεατικά. Εγώ έχω επιλέξει να φάω μια εξαιρετική ομελέτα σήμερα, γιατί είναι ειδικό σε όλα αυτά. Και έχεις φτιάξει το μαγαζί μόνος σου. Δηλαδή, έχεις αντικείμενα, τα οποία θα δούμε καλύτερα. Ναι. Τα οποία άλλα τα έχεις βγάλει μέσα από τη θάλασσα και γενικά είναι χειροποίητα. Στην καραντίνα που είχαμε όλοι αρκετό χρόνο, είχα κάποιες ιδέες οι οποίες τις πραγματοποίησα και σκέφτηκα να φτιάξω κάποια πράγματα μόνος μου εντελώς. Οπότε ξεκίνησα μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες. Έφτιαξα το μπαρ που θα δείτε, έφτιαξα κάποια αντικείμενα που βρήκα από τη θάλασσα με το χέρι όλα με μεράκι. Επίσης έχω διαλέξει κάποιες φωτογραφίες περαμιωτών από δεκαετίας 60, μπορεί ίσως και 50, οι οποίοι φαίνεται πως είναι παλιά η Πέραμος, που είναι που πάνε στα χωράφια τους, που κάνουμε διάφορα. Ναι, αυτές οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές γιατί εκτιμάς όλη την ιστορία εδώ, τη ζωή της Πέραμου και από τους ανθρώπους που έχουν να δουλέψει. Επίσης, τα πρωινά έρχονται πάρα πολύ και παίρνουν το ωραίο τους το πρωινό, τον καφέ τους, ανεξάρτητα με το φαγητό, μεσημέρι και βράδυ. Ομολογουμένως, το φαγητό είναι καταπληκτικό, σας το προτείνω. Πες μου, πόσα χρόνια το έχεις το μαγαζί αυτό? Το μαγαζί ξεκινήσαμε για πλάκα βασικά, από ένα αστείο, από το 2016 μέχρι και σήμερα, όλα πάνε καλά και προχωράμε ακάθεκτα. Έχω κι άλλα σχέδια να κάνω μέσα στο μαγαζί, κι άλλα όνειρα, τα οποία πιστεύω κάποια στιγμή τα πραγματοποιήσω και θα γίνουν έτσι όπως τα έχουν ορειευθεί. Ωραία. Το εύχομαι από καρδιάς. Εύχομαι να έχεις καλές δουλειές, να έχεις ευλογία, γιατί το φαγητό είναι ποιότητα ζωής και είναι και ευλογία παράλληλα. Και εφόσον έχεις τέτοιο μεράκι και έχεις ωραίες νοστιμιές, εύχομαι να σου πάνε όλα κατευχήν. Φίλες και φίλοι μου, σας το προτείνω εδώ στο Βασίλη τον Μπαζαριώτη, ένα εκπληκτικό, ιδιαίτερο μαγαζί, όχι από αυτά τα πολύ συνηθισμένα. Είναι τόσο ζεστός και γλυκός ο χώρος, με υπέροχες νοστιμιές. Πολλά φιλιά! Αγαπημένη μου, τελειώσαμε σήμερα από τη Νέα Πέραμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, που ήμασταν όλοι μαζί. Την άλλη εβδομάδα έχουμε έναν καινούριο προορισμό. Εγώ σας θέλω κοντά μου, σας στέλνω πολλά φιλιά, σας αγαπώ πολύ. Με μια βαλίτσα στο χέρι και εσείς μαζί μου.